Γιατί ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απώλειες, δεν εισπράττει το Κομμουνιστικό Κόμμα και είναι εκεί σταθερά περί το 5-5,5%. Λοιπόν, είμαστε εδώ τώρα για να του πούμε ότι εσείς που θέλετε να ψηφίσετε, εσείς που εκτιμάτε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και είναι πάρα πολλοί αυτοί, εσείς που διστάζετε, ρίχτε το τώρα. Γιατί? Γιατί το παιχνίδι είναι στημένο και από πριν ξεπουλημένο, όπως λέει το τραγούδι. Γιατί εδώ έχουμε κοινό πρόγραμμα με επιμέρους διαφορές, λεπτομέρειες, κοινό πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας, ΚΙΝΑΛ. Και το κοινό πρόγραμμα καθορίστηκε με την ψήφο στα μνημόνια. Με την αποδοχή της εποπτείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισχύει και όλα τα υπόλοιπα είναι παραμύθια για τον κόσμο. Η επόμενη μέρα θέλει μια αντιπολίτευση που θα παλέψει και τα λαϊκά συμφέροντα. Δηλαδή πιστεύετε το γνωστό... Και αυτή η αντιπολίτευση είναι μόνο το ΚΚΕ. Πιστεύετε το γνωστό 6 κόμματα, 2 πολιτικές. Δεν είναι θέμα 6, δεν το πιστεύουμε το εμείς. Είχατε πει. Να σας πω πολύ απλά. Ναι, μνημόνιο τρίτο που συμπεριέλαβε και τα άλλα δύο. Για να μην ξεχνιόμαστε και να το κόψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το ίδιο ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Σαν κόμμα, όχι. Κανένα κόμμα δεν είναι ίδιο με τα άλλα. Αλλά ίδια πολιτική ακολούθηση. Για να δούμε λοιπόν εδώ τώρα μερικά απλά παραδείγματα. Πόσο πληρώνει ο μισθωτός φόρο? 22%. Πόσο φορολογούνται τα μερίσματα με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ που το ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και που θα το πάει τώρα 5, από 15-10. Είναι δυνατόν? Απευθυνόμαστε στον κόσμο. Οι ζάπλουτοι να φορολογούνται με 10% και ο μισθωτός των 600 και 700 ευρώ πέρα από ένφια και όλα τα υπόλοιπα με 22. Πού πάει αυτό? Να συνεισφέρουν αυτοί που κατέχουν πάνω από 65% του ΑΕΠ, 6% στα φορολογικά έσοδα και ο μεροκαματιάρης, ο άνθρωπος, ο υπάλληλος, ο νεολαίος κλπ. Να συμμετέχει με 94% και ο αυτοαπασχολούμενος. Δεν είναι ίδια πολιτική αυτή, τι είναι? Πού είναι η διαφορά δηλαδή? Στα πολιτικά ζητήματα, δεν είναι η ίδια η στρατηγική? Στα πολιτικά ζητήματα, Θανάση, εσείς θα συνταχθείτε με την άποψη που λέει ότι πρέπει να αλλάξει το λογικός νόμος? Όχι βέβαια, εμείς είμαστε πάντα σταθεροί για απλή αναλογική. Απλή όμως, γιατί αυτή δεν είναι απλή, έχει και το 3%. Απλή αναλογική σε τελευταία ανάλυση. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Τι λέτε στον κόσμο? Ότι η ψήφος εσάς είναι πιο ισχυρή από ότι είναι η ψήφος του ΚΚΕ και σε άλλα μικρότερα κόμματα? Τι δημοκρατία δηλαδή, για να μην πω τώρα, ποια δημοκρατία? Ποιος κυβερνάει με 51%? Κανένας, ποτέ, ούτε ο Καραμαλής με το που πήρε το 54%. Πάντως και τώρα, το 53%, άρα, 83,5% λοιπόν, του ποσοστού αυτών που θα ψηφίσουν, ναι, διανέμεται, ναι, το 83,5% με απλή αναλογική καθαρή, κύριε Επαφίλη. Το ξέρω, πάντως χάνει. Και το υπόλοιπο είναι με το 50%. Υπάρχει, αλλά ουδής έχει πάρει 50%. Υπάρχει ανεξάρτητα από αυτό. Δεν είναι για μας το κύριο αυτό. Όχι, το λέω γιατί είναι μια παράμετρος. Ανεξάρτητα από αυτό υπάρχει πλαστή πλειοψηφία. Δεν αντιπροσωπεύει. Κυβερνούν με κάτω από 30% πολλές φορές. Αλλά αυτό δεν είναι το κύριο. Το κύριο είναι πια πολιτική. Την επόμενη μέρα λοιπόν, που μπορεί να λένε ότι θέλουν και σημειώνω. Λοιπόν, θα μειωθεί από 10% σε 5% η φορολογία των μερισμάτων. Θα την ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι, γιατί μείωσε από 15 σε 10. Ένα μέτρο. Δεύτερον, θα μειωθεί η φορολογία των επιχειρήσεων από 28 σε 20. Σου λέει βοηθάει δεύτερο την μέτρο. Ανάπτυξη. Τον επιχειρήσεων. Σου λέει βοηθάει την ανάπτυξη. Είναι φτώχεια, καταραμένη τώρα. Αυτή ειδικά που έχουν τα μονοπόλια τα μεγάλα είναι πάυτο και πάμε 5%. Ισχυρισμό, λέω. Πάμε παρακάτω. Ισχυρισμό τον έχουμε ακούσει. Συνεχίζουμε. Ένφια οριζόντια. Γιατί οριζόντια? Το ίδιο δηλαδή. Ένας που έχει ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικά, το ίδιο αυτός που έχει βίλα 2.000 τετραγωνικών. Ένα παράδειγμα λέω τώρα. Τι δεν βλέπουμε εδώ, και αυτά με προοπτική, για να δούμε για ταξικό πρόσημο. Τι δεν βλέπουμε, τι θα γίνει με τους εργαζόμενους? 22% φορολογίες, τα πάντα. Φόρος κοινωνικής αλληλεγγύης. Θα κάνουν το ίδιο που έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι έδωσε κάτι. Και ρωτάμε. Το ότι έδωσε ήταν ψίχουλο, ζητιανιά. Από πού το πήρε? Για να δούμε. Από πού? Τα πήρε από εκείνους που έχουν τη μεσαία τάξη, δηλαδή ένα χιλιάρικο. Γιατί τη μεσαία τάξη έχει μπει όλη εκεί μέσα με τη μεσαία τάξη. Επομένως, την επόμενη μέρα ο λαός θα βρωθεί μπροστά στη συνέχιση αυτής της πολιτικής. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό έκανε. Και πέρα από το τι υποσχέθηκε. Μισό λεπτό τελειώνω. Θέλω να πάω στον κύριο Λεβέντη. Κλείνω, κύριε Χατζηνικολάου. Μικρούλα, μικρούλα διευκρίνηση. Και ποιος θα. Μισό να. Μου δώσε την άδεια. 10 δευτερόλεπτα. 10. Δεν με αφήνει, κύριε. Ποιος θα είναι απέναντι, ποιος θα κάνει αντιπολίτευση? Δεν ξέρω.
Λογικά θα λέει ο κύριος Θοδωρικάκος και το κίνημα. Ναι, όταν θα κάνει την πολίτηση θα του λέει ο κύριος Μητσοτάκης, μα μαζί δεν τα ψηφίσαμε όλα αυτά. Τι φωνάζετε. Ναι. Δεν έχουμε 750 μνημονιακούς νόμους. Μόνο το ΚΚΕ. Είπατε για τον έμφυα ότι είναι άδικο το 30% να είναι οριζόντιο. Παράδειγμα λέω το. Εμείς λέμε να καταγγείλουμε. Το είπατε όμως. Το είπατε. Όταν, εντάξει, σύμφωνοι. Αλλά όταν εγώ πληρώνω, παραδείγματος χάρη, 1000 ευρώ έμφυα το χρόνο, το 30% είναι 300. Εάν ο άλλος πληρώνει 150 ευρώ το χρόνο, δεν είναι 300, είναι λιγότερα. Κατά συνέπεια, δεν είναι άδικο. Γιατί όσο λιγότερο πληρώνω, με το 30% θα μου αφαιρεθεί και το λιγότερο. Δεν είναι άδικο. Μόνο με τα πέντε λιγότερα θα μου κοπούνε. Γιατί στην επαρχία τα νούμερα δεν είναι αυτά. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μία λέξη. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνεις ενίκιο στο σπίτι που το πλήρωσες 3 φορές στις τράπεζες. Καλώς. Και να λένε όλοι ότι θα το μειώσω οριζόντια και τέτοια. Γι' αυτό λοιπόν το ΚΚΕ την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα θα είναι το μόνο κόμμα. Πλήνω, βάζω τελεία. Το μόνο κόμμα που μπορεί να κάνει σοβαρή αντιπολίτευση από την πλευρά των λαϊκών συμφερόντων. Υπεύθυνη αντιπολίτευση, το κίνημα αλλαγή. Δεν υπάρχει υπεύθυνη. Υπάρχει θέμα ποιον υποστηρίζει. Υπεύθυνη, αφού όλα τα περισσότερα νομοσχέδια που ευνοούν του μεγάλου τα ψηφίσατε όλοι μαζί. Πάμε στον κύριο Παφίλη για να κάνει την τοποθέτησή του. Ακούστηκαν πολλά στη διάρκεια της βραδιάς, κύριε Παφίλη. Ναι, είναι αδύνατο να απαντήσει κανένα σε όλα. Ωστόσο, αυτό που θα ήθελα εγώ να σημειώσω είναι ότι ο κόσμος ξέρει όλα αυτά τα χρόνια το τι έχει γίνει και ξέρει και το τι έκανε το ΚΚΕ. Πέρα από αδυναμίες. Ότι ήταν απέναντι σε όλη αυτή την πολιτική, η οποία έχει συνέχεια, Πασόκ, Νουδού Πασόκ, μαζί, ΣΥΡΙΖΑ, στην ίδια γραμμή, το ζει καθημερινά, ξέρει ότι το ΚΚΕ ήταν πάντα απέναντι, ξέρει ότι έχει προσπαθήσει να οργανώσει τον αγώνα του λαού απέναντι σε όλα αυτά και ακόμα αυτά τα ψίχουλα που δόθηκαν δεν θα δίνονταν αν δεν υπήρχαν κινητοποιήσεις. Παράδειγμα, σου κάνει συνταξιούχοι ή και άλλοι εργαζόμενοι. Ξέρει επίσης και το αντιλαμβάνεται, και αυτό το εισπράττουμε παντού, ότι η επόμενη μέρα δεν θα είναι διαφορετική με όποια κυβέρνηση. Που φαίνεται ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Θα είναι συνέχεια της σημερινής κυβέρνησης. Άρα, ποιος θα υπερασπίσει τον κόσμο αυτόν, ποιος μέσα στη Βουλή θα καταθέτει. 150 τροπολογίες καταθέσαμε. Ούτε μία δεν έκαναν δεχτεί τώρα. Μία για δείγμα να την κουνάνε. Και όχι του σοσιαλισμού, απλά πράγματα. Καθημερινά. Προτάσεις νόμων. Καταθέσαμε. Καμία δεν γίνεται αποδεχτή. Όχι για να ανατραπεί το σύστημα, για να βελτιωθεί η ζωή των εργαζομένων. Τα έγραψα στα παλιά του στα παπούτσια. Με μια μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, δεν είναι το ίδιο να έχει 5,5 ή 15. Πιστεύει κανένα ότι με 15% του ΚΚΕ θα τολμούσαν κυβερνήσει να πάρουν τέτοια μέτρα? Θα τα εμποδίζαμε. Άρα έχει συμφέρον να ψηφίσει ΚΚΕ και απευθυνόμαστε ιδιαίτερα και σε ένα αριστερό και προοδευτικό κόσμο. Αλήθεια. Έχει δίλημα όταν ένα κόμμα ονομάζεται αριστερό και χαιρετίζει τον Τραμπ και το θεωρεί διαβολικά καλό, όταν δίνει νέες βάσεις, όταν λέει ότι το ΝΑΤΟ είναι καλό, όταν κόβει συντάξεις, όταν χαμηλώνει μισθούς, όταν υμνεί, κύριε Ζαχαριάδη, όταν υμνεί τον καπιταλισμό σήμερα και εμφανίζεται εντελώς, να μην χρησιμοποιήσω βαριά κουβέντα, να καπηλευτεί αγώνες του λαού. Τι σχέση έχουν αυτοί? Αλήθεια, με τον Βελουχιώτη, με τον Μπελογιάννη, με το ΕΑΜ, με τον Ελλάς, με τους φυλακισμένους, τους εξόριστους. Ποια είναι η σχέση? Με τον Τραμπ, με τους φασίστες της Ευρώπης μαζί, συναποφασίζουν και χρησιμοποιούν, και αυτό είναι το χειρότερο, για να μην, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την έκφραση, το χειρότερο ποιο είναι? Όλο τον καιρό με τους άλλους, με τους υπεραλιστές, με τους φαγείς των λαών, όπως έλεγαν, και όταν έρχονται οι εκλογές, θυμούνται να βάλουν και κανένα κόκκινο για να τα κλέψουν. Δεν πρέπει να ο κόσμος ξέρει τι είναι πια και ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρει τι είναι η Νέα Δημοκρατία, ξέρει τι είναι το ΚΙΝΑΛ, τα έζησε. Και αυτό το παραμύθι της ακροδεξιάς, ας το σταματήσουν. Ακροδεξιά και καμένο στην κυβέρνηση. Και Βελόπουλος, και που λέγατε πριν, και Καρατζαφέρης μαζί με το Πασόκ και τους υπόλοιπους. Και άλλοι παράγοντες αστέρες. Και νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής στις πλατείες. Όχι, μόνο όχι, εμείς. Όχι αυτό. Όχι πάνω αυτό, ήταν η Χρυσή Αυγή αυτό, και άλλοι. Όχι σε εμάς αυτό. Και κάτω ήταν Παφίλη, αυτό. Το σε εσάς δεν έχει σε εσάς. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει σε εσάς. Εμείς δεν ανοίξαμε διάλογο
Γιατί ανοίξαμε εμείς. Δεν ανοίξαμε διάλογο ούτε μέσα στη Βουλή. Δεν θέλω να τσακωθώ με τον Μιχαλολιάκο, παραδείγματος. Δεν το κάνω ποτέ. Ήμασταν οι πρώτοι εμάς που συγκρουστήκαμε. Κύριε Παφίλη, εγώ δεν λέω ότι στηρίζετε τη Χρυσή Αυγή. Δεν λέω ότι στη Χρυσή Αυγή. Δεν λέω αυτά τα πράγματα. Λέω όμως ότι υπογράψατε μαζί με τους φασίστες για το σιδηρούν παραπέτασμα. Όχι, όχι. Το υπογράψατε στο Συμπίου. Όχι. Το υπέγραψε ο Τσίπρας. Εμείς δώσαμε το υπέγραψε και ο Τσίπρας στην Ευρώπη μαζί ότι με το άλλο είναι η αριστερά, το υπέγραψε, άλλο είναι ο το φασισμός, το άλλο είναι ο κομμουνισμός, άλλο είναι ο ναζισμός. Όχι, ακούστε, έγινε η Αναγνωστοπούλου. Έγινε ρεζίλη, γιατί δεν ήξερε ότι έγινε. Μην γίνεστε κι εσείς. Στο Συμπίου της Ρουμανίας, 9 Μαΐου, μέρα της αντιφασιστικής νίκης, υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κατρούγκαλος, ενώ 4 φορές είχε μπει βέτο πριν, κείμενο που λέει, σαν σήμερα, 30 χρόνια πριν, έπεσε το σιδηρούν παραπέτασμα και οι λαοί των ανατολικών, της Ανατολικής Ευρώπης περάσαν στην ελευθερία. Την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης. Τελείωσα. Ναι, γι' αυτό λοιπόν, δαγκωτό κουκουέ. Όπως γνωρίζει ο κόσμος, διαφορές δεν υπάρχουν στους υπόλοιπους. Τη διαφορά μπορεί να την κάνει το ΚΚΕ. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι την τελευταία στιγμή δεν το ρίξαν στις ευρωεκλογές, όσοι ταλαντεύονται ακόμα να κάνουν το βήμα και ας φανταστούν ένα ισχυρό κουκουέ την επόμενη μέρα, αν θα είναι για το λαό ή αν θα κατατεθεί στην ίδια πολιτική, στην ίδια αντιλαϊκή πολιτική. Γι' αυτό να στηρίξουν το κουκουέ, ανεξάρτητα αν έχουν επιμέρους διαφωνίες και διαφορές, και ιδιαίτερα ένας κόσμος που δεν έχει προσκυνήσει μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ την καπιταλιστική βαρβαρότητα.